Πρόκειται για ένα ακόμη επικίνδυνο σημείο του βόρειο-οδικού άξονα στο ύψος της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σελινάρι. Το ανησυχητικό σκηνικό συνθέτουν βραχοπτώσεις, λιθοπτώσεις και κατολισθήσεις μικρής ευτυχώς κλίμακας, ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων και τυχόν ισχυρών σεισμικών δονήσεων. Είχαμε κάνει λοιπόν μια επέμβαση βελτίωση οδικής ασφάλειας, δηλαδή να βελτιώσουμε το οδικό περιβάλλον, πριν από 5-6 χρόνια, η οποία είχε ουσιαστικά αποτελέσματα. Όμως αυτή η μελέτη, αυτό το έργο δεν είχε καλύψει ένα μικρό κομμάτι 130 μέτρων, στο οποίο είχαν παρουσιαστεί κάποιες μικρές κατολιστήσεις, ιδίως μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Για να καλύψουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι των 130 μέτρων, κάναμε μια επέμβαση τώρα της τάξης των 500.000, ένα έργο προϋπολογισμού, 500.000, προκειμένου να ενώσουμε τους δύο συρταρωτούς τείχους που έχουν ήδη κατασκευθεί με ένα άλλο τείχο ενδιάμεσα, καθώς επίσης και να ντύσουμε τα παρανή με πλέγμα. Τμήμα της περιοχής παραμένει αθωράκιστο, όπως περιγράφει ο Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε εργασίες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της πολύπαθης συμπληρωματικής εργολαβίας για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων και όλα αυτά με καθυστέρηση 2 χρόνων. Παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα μικρής κλίμακας, τα οποία θα μπορούσαν να επιδεινωθούν. Για να μην λοιπόν έχουμε κίνδυνο στο μέλλον, έχουμε δημοπρατήσει αυτό το έργο. Αναμένεται σε 2,5 με 3 μήνες το πολύ να ολοκληρωθεί. Είναι μικρή κλίμακα έργο. Το έργο δημοπρατήθηκε το 2020, ενώ η σύμβαση υπεγράφει το 2021. Λόγω διαφόρων προβλημάτων στο έργο Φάντασμα, υπήρξε νέος ανάδοχος με τις σχετικές εργασίες να ολοκληρώνονται τον Ιούλιο. Όμως είχαμε κάποια προβλήματα με τον ανάδοχο τον αρχικό, μέχρι που κάναμε υποκατάσταση του ανάδοχου και έχουμε ένα νέο ανάδοχο. Η περιοχή λοιπόν, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της, έχει παρουσιάζει στο παρελθόν αλλά και τώρα λιθοπτώσεις, καταπτώσεις και γενικότερα έχει ένα πρανές πολύ ψηλό, το οποίο σε περίπτωση σεισμικών δονήσεων θα μπορεί να έχουμε και μια συμπεριφορά που να μην είναι και προβλέψιμη. Στη λεγόμενη κακιά σκάλα της Κρήτης, οριστική λύση θα δώσει η κατασκευή 2 σχυράγκων, πρόταση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης που υιοθετήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο. Δηλαδή έχουμε νέα χάραξη στην περιοχή. Η λεγόμενη κακιά σκάλα της Κρήτης που είναι η περιοχή του Σελιναρίου παρακάμπτεται με μια χάραξη 2 σχυράγκων, οι οποίες έχουν μήκος 2 επί 2 χιλιόμετρα, δηλαδή σύνολο 4 χιλιόμετρα, και έτσι θα έχουμε μια πλήρη και ασφαλή διέλευση χωρίς να περνάει ο αυτοκινητόδρομος μέσα από το φαράγγι του Σελιναρίου. Έχει χωροθετηθεί πλέον αυτή η λύση, έχει γίνει προμελέτη, έχουν βγει περιβαλλοντικοί όροι και όπως ξέρετε έχει υπογραφεί και η σχετική σύμβαση του έργου από Χερσόνησο έως Νεάπολη. Άρα στο επόμενο διάστημα, πιστεύω το 2024, θα βλέπουμε να εκτελούνται και οι σχετικές εργασίες.